παλαιός τρόπος σκέψης και το βρίσκω αυτό το έθιμο ότι είναι και βλαχομπαρόκ, αν θέλετε, έθιμο. Είναι βλαχομπαρόκ έθιμο να πατάει η νύφη το πόδι του γαμπρού. Η κοπέλα, καλός ή κακός, πάτησε το πόδι του. Εκείνος γιατί την έδιρε? Επειδή είναι βίαιος. Τελεία. Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου. Αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube και το σημερινό βίντεο, επειδή είναι impromptu βίντεο, είναι βίντεο που αφορά στην επικαιρότητα, θα το δείτε από το αυτοκίνητο, θα είναι οδηγητικό. Λοιπόν, κάτω από το βίντεο «Επαναθυματοποίηση θύματος» με τον τίτλο «Επαναθυματοποίηση θύματος», ένα βίντεο που αφορούσε στην επικαιρότητα αρχές του καλοκαιριού με βάση την υπόθεση του Λίτρα, βρήκα το εξής σχόλιο. Καλησπέρα Θέκλα από Θεσσαλονίκη. Ξαναβλέπω το βίντεο αυτό, το βίντεο για την επαναθυματοποίηση θύματος, για τη βία στην οικογένεια, για να βάλω κάποιες σκέψεις μου σε τάξη και με αφορμή μια είδηση που πριν λίγο είδαμε στην τηλεόραση. Σε γάμο χθες, 25 Αυγούστου 2024, εδώ στην Ελλάδα, από ό,τι διάβασα είναι στον πύργο Ηλίας που έγινε αυτός ο γάμος, χωρίς να έχει σημασία που έγινε, η νύφη πάτησε το πόδι του γαμπρού την ώρα που ο παπάς έλεγε το γνωστό «Η δε γινή ή να φοβείτε τον άνδρα». Έγινε ο κακός χαμός μέσα στην εκκλησία, έπεσε ξύλο, από ό,τι διάβασα ο γαμπρός έδωσε τουλάχιστον ένα σκαμπύλι στην νύφη. Έγινε ο κακός χαμός μέσα στην εκκλησία, έπεσε ξύλο, ήρθε η αστυνομία κλπ. Μπήκανε, λέει, στη μέση ψυχρεμότεροι. Εγώ κάπου αλλού διάβασα ότι ο παπάς ήταν αυτός που τους είχε φέρει εντός εισαγωγικών στα λογικά τους. Δεν γνωρίζω ό,τι διαβάσαμε, ό,τι ακούσαμε. Και ο γάμος έγινε και κλεισμένον των θυρών, εφόσον οι ψυχρεμότεροι κατάφεραν να συμφιλώσουν το ζευγάρι. Θα σταθώ σε δύο σημεία. Πρώτον, αναρωτιέμαι τι ήταν εκείνο που όθησε την κοπέλα να το κάνει αυτό. Φόβος, δουλικότητα, έπαρση, ανεμελιά. Αφού πλέον θεωρούμε στο έτος 2024 που ζούμε ότι στο ζευγάρι, στη σχέση δηλαδή, και τα δύο μέρη μπαίνουν ισότιμα και με αμοιβές υποχρεώσεις ο ένας απέναντι στον άλλο. Αλλά το ερώτημα της φίλης είναι τι ήταν εκείνο που όθησε την κοπέλα να το κάνει. Φόβος, δουλικότητα, έπαρση, ανεμελιά. Δεν μπορώ να γνωρίζω ότι ήταν αυτό που όθησε την κοπέλα να το κάνει. Αλλά βάζεις ενδιαφέροντα ζητήματα ότι ως κίνητρα. Πώς μπορεί να είναι ο φόβος και η δουλικότητα κίνητρο? Δουλικότητα, γιατί να έχεις δουλικότητα και να πατήσεις το πόδι του ανδρός σου? Δεν ξέρω. Του soon to be your husband. Τώρα φαντάζομαι ότι αυτός θα είναι soon to be ex-husband. Θα χωρίσουν κιόλας, φαντάζομαι, έτσι υποθέτω. Ανεμελιά. Ίσως να το έκανε η κοπέλα λόγω του ότι είναι έθιμο. Υπάρχει αυτό το έθιμο. Δύο, πες μας σε παρακαλώ, έπρεπε να συνεχιστεί αυτός ο γάμος? Για ποιο λόγο? Επειδή ήρθαν οι πολλοί καλεσμένοι? Επειδή πληρώθηκε αίθουσα τελετών? Αίθουσα τελετών λένε και γραφείο τελετών λέει για την κηδεία, ε? Αίθουσα τελετών λέει για το γάμο, wow. Επειδή έγιναν τόσα έξοδα, πολύ φοβάμαι ότι ο άνδρας αυτός θα το ξανακάνει όταν μπροστά σε τόσο κόσμο τη χτύπησε, δημιούργησε τον κακό χαμό. Με ποιο τρόπο όλα μπήκα στη θέση τους? Η Αγία Ελληνική Οικογένεια, όπως πολλές φορές μας έχεις πει, έσωσε για άλλη μια φορά τα προσχήματα, το καλό της όνομα. Αν πιστεύεις ότι το θέμα αγγίζει πολλούς φίλους εδώ μέσα, θα χαρώ να ακούσω τη γνώμη σου. Σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά, σας αγαπάμε όλους σας. Και εμείς σας αγαπάμε πολύ. Αχ, 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 δεν μπορώ να πω ότι δεν αναστατώθηκα διαβάζοντας αυτή την είδηση, γιατί έρχεται αυτή η είδηση να μου θυμίσει τη δικιά μου την ιστορία, την οποία έχω μοιραστεί εδώ πρόσφατα στο κανάλι. Ένα βίντεο το οποίο έχει τίτλο «Η χειρότερη μέρα της ζωής μου», 17 Αυγούστου 1996, το οποίο έχει φτάσει μέχρι και τις 50.000 θεάσεις αυτή τη στιγμή. Ίσως όταν βλέπετε αυτό το βίντεο να είναι περισσότερες. Λοιπόν, σε εκείνο το βίντεο, το οποίο θα βάλω, του οποίου το σύνδεσμο θα βάλω στην περιγραφή αυτού του βίντεο, περιγράφω πως το 1996, 28 χρόνια πριν, η χειρότερη μέρα της ζωής μου ήταν, μέχρι σήμερα, ελπίζω να μην έχω χειρότερη, ότι την προηγουμένη του γάμου έφαγα ξύλο από τον αδερφό του γαμπρού,
Και παρόλα αυτά, ούτε εγώ είχα το θάρρος να τα τεινάξω όλα στον αέρα και να μην γίνει ο γάμος, και ούτε και οι γονείς μου. 28 χρόνια πριν, σχεδόν 30 χρόνια πριν. Σήμερα, χθες δηλαδή, το περιστατικό που συζητούμε έχει να κάνει με ένα ζευγάρι στο 2024. Είναι πολύ πιο μοντέρνα η εποχή, θα λέγαμε. Δηλαδή, θα περίμενε κανείς ότι το 2024 ούτε η ίδια η κοπέλα που ήταν ντυμένη νύφη, έτοιμη να παντρευτεί, θα δεχόταν εύκολα να συνεχίσει ο γάμος. Από ό,τι κατάλαβα, δεν είναι εύκολα που δεχτήκε. Από ό,τι κατάλαβα, έγινε μεγάλη φασαρία, μεγάλος πανικός. Κάπου διάβασα, αλλά σας λέω, αυτές είναι δημοσιογραφικές πληροφορίες και δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν ισχύουν ή όχι, ότι λέει στο Γλέντι πήγαν μόνο οι συγγενείς του γαμπρού. Δεν γνωρίζω. Όπως και να έχει, είναι διαφορετικό το χρονικό διάστημα. Υποτίθεται είμαστε πιο μοντέρνοι το 2024 από το 1996. Όλη η κοινωνία. Δεν γνωρίζω αν αυτό το ζευγάρι είχαν παπά μέσα στα πεθερικά, όπως εγώ είμαι κόρη ιερέως και ήταν και ο πατέρας μου εκεί πέρα. Τέλος πάντων, όπως και να έχει. Λοιπόν, σίγουρα το να γυρίσει το χέρι και να δείρει την κοπέλα, την νύφη, ο γαμπρός μέσα στην εκκλησία μπροστά σε τόσο κόσμο, δείχνει αν μη τι άλλο ότι είναι απροκάλυπτα βίος. Αυτό είναι μία απόδειξη, όχι ένδειξη, μία απόδειξη ότι ο άνθρωπος αυτός δεν μπορεί να διαχειριστεί το θυμό του. Η πρόσθυμη μετοπία ηλοβή, που είναι το τελευταίο εξελιχτικό κομμάτι του ανθρωπίνου εγκεφάλου, που στα αγόρια ολοκληρώνεται η ανάπτυξη τους γύρω στα 28 χρόνια και στα κορίτσια γύρω στα 26, η πρόσθυμη μετοπία ηλοβή είναι αυτή που είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των συναισθημάτων. Εάν σε καταβάλει ο θυμός, αν νιώσεις έντονη την ανάγκη να εκφραστεί σωματικά, να εκφράσεις σωματικά το θυμό σου, η πρόσθυμη μετοπία ηλοβή σου θα σου πει stop, σταμάτα, δεν είναι σωστό να χτυπήσεις τη γυναίκα σου, δεν είναι σωστό να χειροδικήσεις, δεν είναι σωστό να προκαλέσεις πόνο, δεν είναι σωστό να δημιουργήσεις θέμα. Καταρχάς, το πρώτο που θα πρέπει να μας λένε η πρόσθυμη μετοπία μας λοβή είναι ότι δεν είναι σωστό να βιοπραγήσεις. Και μετά, τι θα πει ο κόσμος. Φυσικά αυτό εξαρτάται από την διαπαιδαγώγηση που έχει ο κάθε άνθρωπος και από τη διαχείριση που κάνει στις σκέψεις του και στα συναισθήματα του. Κάποιοι άνθρωποι έχουν ως ισχυρότερο κίνητρο το τι θα πει ο κόσμος και κάποιοι άλλοι άνθρωποι έχουν ως ισχυρότερο κίνητρο το τι είναι σωστό και τι είναι ανθρωπιστικό και τι είναι τίμιο και τι είναι αγαπητικό. Σίγουρα ο άνθρωπος αυτός δεν μπορεί να διαχειριστεί τα αρνητικά του συναισθήματα και κυρίως το θυμό του, την οργή του. Χρειάζεται να είσαι πολύ παρορμητικός, πολύ αρρύθμιστος, να μην έχεις καθόλου εσωτερική ρύθμιση των συναισθημάτων σου, ούτως ώστε να σου ξεφύγει το χέρι σου την ώρα του μυστηρίου του γάμου να δώσεις τον μπάτσο στην ύφη. Είδα σε κάποιο κανάλι μία ανταποκρίτρια από την περιοχή του Πύργου Ηλίας, η οποία λέει προφανώς είχε πει ο γαμπρός στην ύφη πριν το γάμο να μην του πατήσει το πόδι και προφανώς αυτή τον παράκουσε και του πάτησε το πόδι. Συγκεκριμένα το είδα αυτό από το κανάλι του Βαγγέλη, το Evangelion, ένα πολύ ωραίο κανάλι εδώ στο YouTube. Evangelion ανεβάζει βίντεο που σχολιάζει την επικαιρότητα με ωραίο χιούμορ και τον παρακολουθώ τον Βαγγέλη. Είδα το βίντεο που ανέβασε ο Βαγγέλης προηγουμένως, που είχε μέσα στο βίντεο του Βαγγέλη απόσπασμα από τις ειδήσεις του Μέγκα, δεν κάνω λάθος, και το σχολίαζε ο Βαγγέλης ευστόχος. Μερικές φορές τη χάνει να παρακολουθώ ένα βιντεάκι του Βαγγέλη και να σκέφτομαι καλή ιδέα να το ποστάρω και στην κοινότητα εδώ στο δικό μας το κανάλι στο YouTube, γιατί όντως κάποια βίντεο που σχολιάζει ζητήματα της επικαιρότητας κάνει εξαιρετικά εύστοχα σχόλια. Νομίζω πως είναι και δημοσιογράφος μεταξύ άλλων ο Βαγγέλης, ο Evangelion. Λοιπόν, έλεγε εκείνη η ανταποκρίτρια από την περιοχή του Πύργου Ηλίας, έλεγε ότι προφανώς ο γαμπρός είχε ζητήσει στην ύφη πριν από το μυστήριο του γάμου, πριν από την τελετή, να μην του πατήσει το πόδι και προφανώς αυτή τον παράκουσε, δηλαδή μιλούσε με όρους έτσι μισογενιστικούς και πεπαλαιωμένους όρους.
Και προφανώς δεν το άντεξε ο γαμπρός και της έδωσε τον μπάτσο. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο μεταφέρθηκε σε εκείνο το ρεπορτάζ η είδηση ήταν ένας τρόπος που καταλάμβανε το κοινό με το σκεπτικό ότι μια σωστή γυναίκα δεν πατάει το πόδι του άνδρα της κατά τη διάρκεια της τελετής του γάμου ή του μυστηρίου του γάμου. Δεν έχω δει σχόλια. Δεν έχω μπει να δω σχόλια, γιατί είμαστε με τη μικρή μου την κόρη σήμερα σε μια εξόρμηση στη Λευκωσία και όπως βλέπετε και με το σκυλάκι, το Λάκι, ο οποίος έχει φτάσει στα όρια της ανοχής του. Και έτσι δεν είχα χρόνο να δω τα σχόλια. Με περιμένουν δουλειές στο σπίτι, οπότε δεν θα μπορούσα να κάνω το βίντεο κανονικά στο στούντιο, οπότε σχολιάζω υποθέτοντας μόνο τι είδους σχόλια μπορεί να γράφτηκαν. Μπορώ να υποθέσω ότι τα αρσενικά παλαιά σκοπής και μισογυνιστές και μισογυνίστριες, γιατί υπάρχει και ο εσωτερικευμένος μισογυνισμός, δηλαδή οι γυναίκες οι οποίες νιώθουν απέχθεια για το φίλο τους και οι άλλες γυναίκες, οι οποίοι θα είπα βρε, καλά τις έκανε και φαντάζομαι, υποθέτω, δεν ξέρω, γράψτε μου στα σχόλια. Ίσως κάποιοι να έχουν πει καλά τις έκανε και έτσι εξασφαλίζει την αξιοπρέπεια του ανδρικού φίλου και οι γυναίκες έχουν πάρει πολύ αέρα και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι και η λέξη έπαρση που έγραψε η κοπέλα στο ερώτημα της ίσως έχει ένα τέτοιο σκεπτικό, ότι μια κοπέλα έχει αλαζονία και έπαρση για να πατήσει το πόδι. Ξαναλέω ότι αυτό είναι ένα έθιμο με το οποίο εγώ προσωπικά διαφωνώ. Θεωρώ ότι είναι και λίγο ρε παιδί μου ντεπασέ, ότι είναι λίγο παλαιός τρόπος σκέψης και το βρίσκω αυτό το έθιμο ότι είναι και βλαχομπαρόκ, αν θέλετε, έθιμο. Είναι βλαχομπαρόκ έθιμο να πατάει η νύφη το πόδι του γαμπρού και γνωρίζω και πολλές περιπτώσεις που η νύφη πάτησε το πόδι του γαμπρού στην εκκλησία, αλλά ο γαμπρός πατούσε τον κάλο της γυναίκας, της νύφης. Ο άνδρας πατούσε τον κάλο της γυναίκας του σε όλη τη διάρκεια του γάμου. Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Θεωρώ ότι είναι ένα, όπως ξαναείπα, βλαχομπαρόκ έθιμο. Βλέπετε αυτή τη στιγμή ότι πρόσθυμε το PA Λοβί μου λειτουργούν full, γιατί ενώ ο Λάκη, το σκυλάκι, έχει καταγδάρει τον αριστερό μου όμως, τον οποίο έχω και τενοντίτιδα, εγώ δεν... Α, γλύψε μας. Έτσι. Έτσι. Κάψε με και βάρ μου μίλα, λέμε στην Κύπρο. Εγώ δεν έχω γυρίσει το χέρι μου να χτυπήσω το σκύλο. Πόσο μάλλον να ήταν άνθρωπος, καταλαβαίνετε τι σημαίνει πρόστιμη το επιλογή. Και όχι λόγω του ότι βιντεοσκοπείται η σκηνή, αλλά λόγω του ότι θεωρώ ότι δεν είναι καθόλου καλή ιδέα να εξασκούμε βία σε ανθρώπους, σε ανθρώπινα πλάσματα και σε μη ανθρώπινα πλάσματα. Η κοπέλα, καλός ή κακός, πάτησε το πόδι του. Εκείνος γιατί την έδιρε? Επειδή είναι βίαιος. Τελεία. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Ο άνθρωπος είναι βίαιος. Μπορεί κάποιος να πει, μα αν ήταν αντιδραστική βιαιότητα, reactive abuse, στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βάλω και το σύνδεσμο για το 17ο επεισόδιο του podcast με θέμα την αντιδραστική βιαιότητα. Που αντιδραστική βιαιότητα είναι στιγμή εκείνη που ένας άνθρωπος που έχει καταπιεστεί πάρα πολύ από κάποιον άλλον αυτόματα, παρορμητικά, Λάκη μου, θα σε παρακαλέσω να είσαι ήρεμος. Σε ευχαριστώ. Παρορμητικά αναλαμβάνει δράση το κεντρικό νευρικό σύστημα και ξεσπάει. Αν είναι θέμα αντιδραστικής βιαιότητας που το θεωρώ απίθανο, δεν θα έπρεπε να γίνει εκείνος ο γάμος. Γιατί σημαίνει ότι εκείνη η νύφη καταπιέζει εδώ και χρόνια, εδώ και μήνες, όσο καιρό διαρκεί ο γάμος και ο αραβώνας, εκείνον τον γαμπρό. Και στην απίθανη περίπτωση λοιπόν που πρόκειται για θέμα ξεσπάσματος αντιδραστικής βιαιότητας εκ μέρους του γαμπρού, αυτός ο γάμος δεν θα έπρεπε να γίνει. Διερωτάται η φίλη στο σχολείο της για ποιο λόγο συνεχίστηκε ο γάμος. Δεν μπορώ να γνωρίζω εγώ προσωπικά ως ψυχολόγος για ποιους λόγους οι άνθρωποι συνέχισαν το μυστήριο του γάμου ή την τελετή του γάμου. Φαντάζομαι ότι έγινε και κλεισμένο των θυρών επειδή θα γινόταν χαμός εφόσον έφτασε και η αστυνομία. Δεν μπορώ να γνωρίζω αν η κοπέλα ήθελε η ίδια να προχωρήσει το γάμο ή αν οι γονείς της ήθελαν να προχωρήσει το γάμο. Δεν μπορώ να γνωρίζω. Μπορώ μόνο να υποθέσω πόσο έντονα αρνητικά συναισθήματα πρέπει να είχε η κοπέλα εκείνη η οποία έφαγε το σκαμπύλι ή τα σκαμπύλια, δεν γνωρίζω πόσα ήταν, από τον άνδρα που παντρευόταν την ώρα που τον παντρευόταν. Πόσο φόβο, αναστάτωση ένιωσε
πόσο ξεκάθαρα και καταφανώς είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας από την ώρα που ξεκινάει το μυστήριο του γάμου, που σίγουρα αποκλείεται να είναι η πρώτη φορά που την έδιρε. Αποκλείεται. Αποκλείεται. Αποκλείεται να είναι η πρώτη φορά που την έδιρε. Και πώς ξεκινάει αυτός ο γάμος με τους χειρότερους ιονούς. Όπως πάρα πολλοί γάμοι ξεκίνησαν με τους χειρότερους ιονούς. Είμαι 49 χρόνων. Έχω δουλέψει για 20 χρόνια ως ιδιώτης ψυχολόγος με ενήλικες και ζευγάρια. Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων που τα ζευγάρια έφταναν στο διαζύγιο, από πριν το γάμο το ήξεραν ή το ήξερε τουλάχιστον το θύμα της ενδοοικογενειακής βίας ότι αυτός ο γάμος θα ήταν μία κόλαση. Από την αρχή φαίνεται τι σώει άνθρωπος είναι ο άλλος. Άμα περάσουν οι πρώτοι 9 μήνες μίας συγκατοίκησης, τότε που πέφτει και το ορμονικό μπουστάρισμα που δέχεται ένα ζευγάρι ερωτικά σεξουαλικά στη σχέση του, μπορεί να διαφανεί αν το πρόσωπο με το οποίο συγκατοικούμε, το πρόσωπο με το οποίο νιώσαμε ότι είναι ο άνθρωπός μας, είναι όντως ο άνθρωπός μας και είναι όντως ένας αξιαγάπητος, ένας αξιέραστος άνθρωπος. Τι γίνεται όμως? Υπάρχει τα πρέπει. Υπάρχουν τα κοινωνικά στερεότυπα και οι προκαταλήψεις. Και τα τι θα πει ο κόσμος. Τι θα πει ο κόσμος αν έχω συγκατοικήσει και χώρισα. Τι θα πει ο κόσμος αν χωρίσω ξανά. Τι θα πει ο κόσμος αν αραβωνιαστώ, χωρίσω και ξαναραβωνιαστώ και ξαναχωρίσω. Ή αν κάνω μια σχέση και χωρίσω, κάνω άλλη σχέση και χωρίσω, κάνω και μια παράλληλη σχέση και χωρίσω. Γιατί ξέρετε, ο κόσμος νομίζει ότι ζούμε σε μια ιδανική εποχή που υπάρχουν σειρά οι φυσιολογικοί άνθρωποι, σειρά οι νορμάλ προσωπικότητες, έτοιμοι να τους επιλέξουμε, έτοιμοι να δεσμευτούν μαζί μας, έτοιμοι να δημιουργήσουν σχέσεις εντιμότητας, αγάπης, σεβασμού και στοργής, και εμείς είμαστε αδιάφοροι, είμαστε αδιάφορες, είμαστε παράξενοι, είμαστε παράξενες και αποδιώχνουμε τους καλούς ανθρώπους και αποδιώχνουμε την πιθανότητα δημιουργίας μιας καλής σχέσης και χωρίζουμε έτσι για το διατύπωτο. Το έχω πει πολλές φορές και παλιότερα, όταν εμφανιζόμουν σε διάφορες τηλεοπτικές εκπομπές ως ψυχολόγος και όταν είχα και τη δικιά μου τηλεοπτική εκπομπή και εδώ στο κανάλι μας στο YouTube. Το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι κανένας άνθρωπος δεν χωρίζει χωρίς σκέψη. Κανένας χωρισμός δεν είναι εύκολος. Για να φτάσει ο άνθρωπος στο σημείο να πάρει την απόφαση να χωρίσει, σημαίνει ότι έχει εξαντλήσει όλες τις πιθανότητες να πάει αυτή η σχέση καλά. Ζούμε σε μια εποχή που έχουν πέσει κατακόρυφα όχι μόνο οι αριθμοί των γεννήσεων σε όλο το δυτικό κόσμο, έχουν πέσει κατακόρυφα ακόμη και οι στατιστικές των ανθρώπων που συνευρίσκονται για σεξ χωρίς δεσμεύσεις. Όχι μόνο στην εποχή μας οι άνθρωποι δεν παντρεύονται τόσο συχνά όσο παντρευόντουσαν πριν, όχι μόνο στην εποχή μας οι άνθρωποι δεν κάνουν τόσο συχνά σχέσεις όσο έκαναν πριν, αλλά ούτε καν σεξ δεν κάνουν οι άνθρωποι, σεξ χωρίς δεσμεύσεις, όσο έκανα, ξέρω εγώ, τις προηγούμενες δεκαετίες. Ζούμε σε μια εποχή που η δημιουργία σχέσης είναι πολύ δύσκολη και ακόμη δυσκολότερη η δημιουργία υγιούς σχέσης. Οπότε πρέπει να σταματήσουμε να λαμβάνουμε υπόψη μας το τι θα πει ο κόσμος, γιατί πάντα ο κόσμος έχει μια κακή κουβέντα να πει. Είτε είμαστε ευτυχείς θα πει κακή κουβέντα, είτε είμαστε δυστυχείς θα πει κακή κουβέντα, οπότε δεν πρέπει να ασχολούμαστε με το τι λέει ο κόσμος. Και το γνωστό και τετριμένο, αλλά παρόλα αυτά αληθινό, ότι όταν κλείνει η πόρτα του άλλου, δεν γνωρίζει κανένας τι συμβαίνει μέσα στο σπίτι του. Θεωρώ ότι αυτό το ζευγάρι πολύ πιθανόν να χωρίσει. Και όσο πιο νωρίς χωρίσει, τόσο το καλύτερο. Δεν θα έπρεπε καν να παντρευτεί αυτό το ζευγάρι. Δεν ξέρω τι διαμύφθηκε μεταξύ τους μετά από τη βιοπραγία. Δεν μπορώ να γνωρίζω. Αν παρελπίδα η νύφη του χθεσινού γάμου ακούσει αυτό το βίντεο, θέλω να της πω ότι καλά κάνεις να χωρίσεις. Καλά κάνεις να χωρίσεις. Σε καμία περίπτωση δεν δέχομαι την επαναθυματοποίηση θύματος και δεν δέχομαι ότι η κοπέλα που ακολούθησε το περπαλαιωμένο έθιμο, το βλαχομπαρόκ έθιμο όπως είπα προηγουμένως, να πατήσει το πόδι του άνδρα της κατά τη διάρκεια της τελετής του γάμου,
σε καμία περίπτωση δεν έφαγε ξύλο νομίμως, δικαίως και καλά τις έκανε. Δεν πρέπει να επαναθυματοποιούμε το θύμα. Μιλούμε για μια κοπέλα η οποία δέχθηκε ενδοοικογενειακή βία δημοσίως. Βούηξε το Πανελλήνιο από την ενδοοικογενειακή βία που δέχθηκε. Ξαναλέω ότι σίγουρα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι μισογυνιστές και άντρες μισογυνιστές, γυναίκες με εσωτερικευμένο μισογυνισμό που θα πούν καλά τις έκανε. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Όμως παρόλα αυτά δεν σημαίνει ότι καλά τις έκανε. Στην Αμερική και στην Αγγλία νομίζω υπάρχει η διαδικασία που μπορείς να ακυρώσεις ένα γάμο σύντομα μετά το γάμο. Δεν ξέρω αν αυτό ισχύει στην ελληνική εκκλησία, στην ορθόδοξη εκκλησία, δεν γνωρίζω. Λοιπόν, αυτά είχα να πω, αυτά είχα να δηλώσω. Εκ μέρους του Λάκη σας λέω ότι σε αυτή την περιοχή όποτε περνούμε έχουμε αυτά τα πράγματα, γιατί έχει ένα λατομείο εδώ κοντά και μπορεί να ακούει τους θορύβους και να αναστατώνεται. Βλέπετε, είδατε σε πλήρη εφαρμογή τη λειτουργία των πρόστιων με το οποίο λοβών, την οποία βάζω σε εφαρμογή κάθε φορά που οδηγώ σε αυτή την περιοχή. Όταν είμαστε με το αυτοκίνητο του συντρόφου μου, επειδή είναι πιο πίσω ο σκύλος, δεν με φτάνει για να με γδάρει ή για να γδάρει τον πάνω όταν οδηγάει. Αυτά. Μάλιστα, ευχαριστούμε Λάκη, είσαι μέσα στην ευγένεια. Μέσα στην ευγένεια. Έδειξες όλο σου το μυαλό δημοσίως. Εγώ τώρα... Λοιπόν, θα χαρώ πολύ στα σχόλια να διαβάσω τις δικές σας απόψεις. Δεν θα χαρώ να διαβάσω απόψεις μισογυνιστικές. Δεν θα χαρώ να διαβάσω απόψεις καλά τις έκανε και τέτοια, το ξέρετε. Τι να πω. Ελλάδα 2024. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Ξέρω ιστορίες από το γραφείο που τις έδερναν μήνες πρώτου παντρευτού, που τις έδερναν από την αρχή της συγκατοίκησης, που όταν έμεινε έγκυος η κοπέλα την έδερναν, αλλά πήγε να παντρευτεί, ξέρω εγώ, πριν 30, πριν 40 χρόνια, ήταν έγκυος και θα πει ο κόσμος. Δεν ξέρω ρε παιδιά, πραγματικά. Η βία σε καμία περίπτωση δεν είναι αποδεκτή και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τη βία. Καμία απολύτως. Δηλαδή ήρθε η αστυνομία, έγινε καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία και μετά συνεχίστηκε και κλεισμένο το θυρών το μυστήριο. Η αγάπη μου και η συμπόνια μου στην κοπέλα που δεχθήκε βία και δεν υπάρχει καμία συμπεριφορά η οποία να δικαιολογεί τη βία. Εννοείται ότι οι θήτες θα πούν αυτή φταίει που με πάτησε, αυτή φταίει που με στραβοκοίταξε, αυτή φταίει για το ένα, αυτή φταίει για το άλλο. Όχι, για τη βία φταίει ο βίαιος, κανένας άλλος. Σας χαιρετώ. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Κι εγώ και ο ώμος μου. Γεια.